Κυρίως το στοιχείο της αβεβαιότητας έχει να κάνει με την βραδινή βάρδια, όπου ενώ θα πρέπει το αεροδρόμιο να κλείνει περίπου στις ανάλογα 9.30 ή 10.30 ώρα, μπορεί να παρατείνεται και κατά 2 ή 3 ώρες περισσότερο. Και αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν είναι μία μέρα που συμβαίνει αυτό, αλλά έχει σχεδόν γίνει καθημερινότητα. Οι εργαζόμενοι έρχονται στο αεροδρόμιο γνωρίζοντας τι ώρα θα έρθουν, που και αυτό καμιά φορά είναι αβέβαιο, αλλά δεν γνωρίζουν τι ώρα θα φύγουν. Κανείς όμως δεν τους λέει αν αυτό θα συμβεί και αύριο ή και μεθαύριο ή και πότε. Δεν μπορείτε να προβλέψετε, να προγραμματίσετε τη ζωή σας πρακτικά, αυτό πώς μεταφράζεται? Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να την προγραμματίσουμε, αυτό σημαίνει και μεγάλη κόπωση, αλλά και ψυχολογική πίεση. Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι μένουν μέχρι αργά τη νύχτα εδώ, την επόμενη μέρα έρχονται στις 5.30 ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι με 5 ώρες μόνο ξεκούρασης δεν μπορεί να αποδώσει κάποιος εργαζόμενος την επόμενη μέρα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τον αεροπορικό χώρο, όπου μέσα σε αυτόν θα πρέπει να... ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχουμε είναι η ασφάλεια των πτήσεων. Διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων με αυτό το τρόπο. Κίνδυνος λάθους. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλω να υπερβάλλουμε, γιατί φυσικά δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε από μόνοι μας όλα αυτά να τα απορροφούμε. Και φυσικά δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά όμως, με τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, οδηγούμαστε προς τα εκεί. Και αυτό θα πρέπει ή να σταματήσει ή να μειωθεί. Και τέλος πάντων, να δούμε και πότε θα τελειώσει. Γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια? Οι καθυστερήσεις των πτήσεων είναι κάτι δεδομένο? Έχει ενταχθεί δηλαδή οργανικά στο καθημερινό σας πρόγραμμα? Ναι, έχει ενταχθεί τελικά από ό,τι φαίνεται στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι μισή ώρα καθυστέρηση την οποία μπορεί κανείς να αποδεχθεί. Είναι 2 και 3 ώρες. Οι οποίες όμως δεν είναι και εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένες. Δηλαδή, όταν έρχεται κανείς στο αεροδρόμιο το μεσημέρι, δεν γνωρίζει τι ώρα θα φύγει το βράδυ. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι για αυτές τις καθυστερήσεις δεν φταίει το αεροδρόμιο, για να κατανοήσει κανείς περί τίνους πρόκειται. Το έχει να κάνει με τη χωρητικότητα του εναερίου χώρου, αλλά και τη χωρητικότητα των αεροδρομίων, ούτως ώστε τα αεροπλάνα να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Πόσα αεροπλάνα δηλαδή χωρούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το αεροδρόμιο της Χίου, επειδή είναι ένα αεροδρόμιο με λίγες πτήσεις, από μόνο του δεν προκαλεί καθυστερήσεις. Είναι το μόνο που δεν προκαλεί καθυστερήσεις, αλλά υφίσταται τις καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις δημιουργούνται από τον αέριο χώρο που βρίσκεται πέρα από το αεροδρόμιο ή και από το αεροδρόμιο προορισμού. Και επειδή η Χίος περισσότερο έχει να κάνει με εσωτερικές πτήσεις, αυτές που αντιλαμβάνονται και οι επιβάτες του νησιού, που κυρίως κινούνται στην Αθήνα, προκαλούνται από καθυστερήσεις του αεροδρομίου της Αθήνας, που προκαλεί μάλλον το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είτε για τα αεροδρόμια που φεύγουν από εκεί να έρθουν στη Χίο, είτε για τα αεροπλάνα που θα φύγουν από εδώ να πάνε στην Αθήνα. Το σύστημα το οποίο ελέγχει την χωρητικότητα είτε του εναερίου χώρου είτε των αεροδρομίων είναι απόλυτα ελεγχόμενο, αυστηρά μηχανοποιημένο μέσω υπολογιστών και δεν ελέγχεται μόνο από την Ελλάδα, αλλά κυρίως ελέγχεται από ένα πανευρωπαϊκό σύστημα το οποίο δρεύει στις Βρυξέλλες. Είναι διαφανές το σύστημα αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες. Όλα αυτά τα σήματα και μηνύματα που έχουμε εμείς για το ένα αεροπλάνο θα καθυστερήσει ή όχι, τα παίρνουν και οι αεροπορικές εταιρείες. Μας λέτε τώρα ότι δεν φταίνε. Συνήθως αποδίδουμε ευθύνες στην αεροπορική εταιρεία με την οποία επρόκειτο να ταξιδέψουμε για τις όποιες καθυστερήσεις. Μας λέτε τώρα ότι είναι αντικειμενικοί οι λόγοι για τους οποίους γίνονται καθυστερήσεις? Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα ακτότο, όπως τα ονομάζουμε εμείς, calculated take off time, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, γιατί δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία να δούμε πότε μια αεροπορική εταιρεία καθυστερεί η πετιότητά της, αλλά και πότε άλλοτε καθυστερεί με η πετιότητα ενός σήματος, ενός μηνύματος ΚΤΟΤ. Για παράδειγμα, όταν καθυστερεί να φύγει από την Αθήνα, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εμείς, εκείνα τα δεδομένα, να ξέρουμε αν αυτό το αεροπλάνο καθυστερεί από εκεί, από ένα σήμα ΚΤΟΤ, ή αν καθυστερεί με δική της επιτιότητα. Τώρα είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά.
Θα μπορούσε να είναι αν είχε κανείς όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία σας μίλησα πριν.